και απελεύσονται ούτη εις κόλασιν αιώνιον. Οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Αδερφοί μου, δύο φοράς ο Κύριος εμφανίζεται εις τον κόσμο. Την πρώτη φορά τον είδαμε ως άγνωστον, ως βρέφος, το οποίο ουδείς έδωκε σημασία και εγεννήθη εις τα σπλάχνα της γης μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί ολίγοι τον είδον. Οι τρεις μάγοι οι οποίοι ήλθαν από την μακρινή χώρα όπου έβλεπαν τους αστέρες του ουρανού, οι βοσκοί οι οποίοι ήσαν άγρυπνοι δια τα πρόβατά του και οι άγγελοι του ουρανού οι οποίοι εδοξολόγουν το υπερπάν θαύμα ότι Θεός εσαρκώθη. Η πρώτη του παρουσία στον κόσμο τούτον αφανής, και όχι μόνο αφανής, αλλά και ιρνήθη ο κόσμος να τον δεχθεί. Έζησε με τον κόσμο, έπαθε με τον κόσμο, διότι ενεδύθη την σάρκα την ανθρωπίνη. Την δευτέρα όμως φοράν δεν θα έρθει ως άγνωστος στον κόσμο τούτον, που δεν θα τον γνωρίζουν οι άνθρωποι, ούτε θα θέλουν να ακούσουν το όνομά του. Την δευτέρα φορά θα έρθει, λέγει, μετά των ουρανίων δυνάμεων, τρόμος και φόβος. Θα εμφανιστεί, λέγει, πρώτον το σημείο του Υιού του ανθρώπου και δεύτερον θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως πολλής. Όποια ώρα τότε, λέει η Εκκλησία μας, όποιον φρικτών το θέαμα, λέγει, διότι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος ήρθε στην γη και επεριφρονήθη και διώχθη, ο ίδιος θα εμφανιστεί δια να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και τούτο διδάσκει η Εκκλησία μας, τούτο λέγει η Εκκλησία μας, ότι θα έρθει, λέγει, να κρίνει ζώντας και νεκρούς όταν αναγνώσκουμε το σύμβολο της πίστεώς μας. Έχουμε την πίστη της Εκκλησίας η οποία διδάσκει ότι θα έρθει, λέγει, δια να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Τότε, λέγει, θα παρουσιαστεί ενώπιον αυτού ολόκληρος η ανθρωπότης από την πλάση του Αδάμ και της Εύας έως την τελευταία στιγμή της ζωής αυτής. Πάντες οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και παίνητες, δυνάστε και σφαγείς του κόσμου τούτου,
όλοι, λέγει, θα εμφανιστούν ενώπιόν του. Και όχι μόνον θα εμφανιστούν, αλλά θα μοιραστούν εις δύο πλευράς, την δεξιάν πλευρά του Κυρίου και την αριστεράν πλευρά του Κυρίου. Εκ δεξιών, λέγει, και εξεβονίμων. Ολόκληρος η ανθρωπότης θα έχει να λάβει την θέση ο κάθε ένας και θα ανοιχθούν βίβλοι και θα δημοσιευθούν τα κρυπτά, λέγει. Εκείνα τα οποία πράττει ο άνθρωπος και δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι. Βίβλοι ανοιγίσονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Τότε όλος ο κόσμος αυτός, ο οποίος σήμερον τυρβάζει και μεριμνά περί πολλών, τότε θα ειδούν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως αυτοί νομίζουν. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκείνον το οποίο δεν δύναται ο άνθρωπος να κατανοήσει αυτήν τη στιγμή. Οι πάντες θα τρέμουν όπως τρέμουν τα φύλλα επάνω στο δέντρο όταν τα ρυπίζει η πνοή του ανέμου. Και τότε, λέγει, η κρίση του κόσμου θα εμφανιστεί όπως την σκιά γραφεί ο προφήτης Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο του ειδικού του βιβλίου. Θα εμφανιστεί, λέγει, ο παλαιός των ημερών και ο Κύριος μας είπε ότι θα καθίσει επί θρόνου δόξης και εκ δεξιών του και αριστερών του θα καθίσουν οι 12 Απόστολοι. Και τότε θα αρχίσει η δίκη, την οποία δικαστής θα είναι ο δίκαιος κριτής, ο οποίος θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τότε θα παρουσιαστεί ο καθένας για να δώσει απολογίαν. Και πού θα πάνε οι άπιστοι, αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν? Θα έρθει η στιγμή που θα τα δουν και τότε θα είναι αργά πλέον. Πού θα πάνε οι βλάσφημοι? Θα έρθουν και θα ειδούν αυτόν τον οποίον βλασφημούν. Πού θα πάνε η πόρνη και η μοιχή όταν ειδούν των καθαρών θεών? Πού θα πάνε οι άδικοι και οι συκοφάντες και οι φθονεροί? Θα ειδούν αυτόν ο οποίος είναι ακέραιος. Ω, ποια ώρα τότε και ποιος φόβος. Αδερφοί μου, η δίκη άρχεται και ο Κύριος μας απευθύνεται πρώτον εις τους εκδεξιών αυτού και τους λέγει τούτα τα λόγια με την γλυκύτητα την οποία δεν αισθάνθη ούτε κατενόησε ποτέ ανθρώπινος νους. Θα είναι τόσο γλυκία η λαλιά του Κυρίου μας όταν απευθυνθεί προς τους δικαίους και θα τους πει: «Δε φταίει η ευλογημένη του Πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου». Εάν δυνάμεθα, αδερφοί μου, να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα λόγια, θα
Θα δυνηθούμε να κατανοήσουμε και ποια δόξα αναμένει εκείνους οι οποίοι θα είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, εκείνοι οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό, εκείνοι οι οποίοι εργάστησαν για να ενωθούν με τον Θεό, όλα αυτά τα πρόσκαιρα και τα μάτια που θα είναι. Όλη αυτή η έρμηνα τούτου του κόσμου που θα είναι. Εκεί δεν θα υπάρχουν ούτε πόλεμοι, ούτε αίματα, ούτε αδικίες. Εκεί ο Κυριός μας, τι μας λέγει, την βασιλεία αυτού. Και δεν λέγει δεύτε λάβετε, αλλά λέγει δεύτε κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Κληρονόμος είναι εκείνος ο οποίος τον παραδέχεται ο πατέρας και η μητέρα, ότι είναι κληρονόμος. Αυτός δικαιούται την περιουσία. Αυτός λέγει είναι κληρονόμος, είμαι κληρονόμος, έχω παρησία, λέει. Αυτά τα οποία ζητείς, τα ζητείς διότι είσαι γνήσιον παιδί των γονέων σου. Δεν είσαι ξένος, είσαι κληρονόμος. Δεύτερα λέγει κληρονομήσατε. Και όχι μόνο τούτο, το λέγει και ο ίδιος ο οποίος παρουσιάζει την ανθρωπίνη φύση. Θα γίνεται, λέγει, συγκληρονόμη μου. Εμένα ο πατέρας μου μου έδωκε την βασιλεία των ουρανών διότι έμεινα πιστός άχρη θανάτου. Ετήρησα αυτό το οποίο με έστειλε εις τον κόσμο, το έργο ο δεδοκάσμη είναι απειήσω, επίησα, λέγει. Έκανα το καθήκον μου, εδίδαξα την αλήθεια, εδίδαξα το φως και έμεινα και πιστός να χύσω και το αίμα μου για να σώσω τα παιδιά μου. Και τώρα, επειδή αυτοί με επίστευσαν, εγώ θα τους δώσω κληρονομία την βασιλεία μου την επουράνιον. Ας δούμε όμως και την αριστερά πλευρά. Εδώ άρχεται η δικαιολογία. Αυτή η δικαιολογία την οποία έχουμε μέχρι σήμερα οι περισσότεροι. Δεν μ' αφήνει, λέει, ο κόσμος να αγιάσω. Δεν μ' αφήνει η γυναίκα μου. Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου. Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά μου. Δεν μ' αφήνει αυτή η κοινωνία, η κακή κοινωνία. Πώς να προχωρήσω? Να προχωρήσω με το σταυρό στο χέρι? Δεν προχωρώ. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσω την κακία, την δολιότητα, το ψεύδος για να ζήσω. Εκεί όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εκεί θα είναι η πλήρης δικαιοσύνη. Και να στήσονται, λέγει, οι δίκαιοι και θα οδηγηθούν εις τον παράδεισον, θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί εις κρίσιν. Εκείνοι θα κρυθούν. Οι δίκαιοι δεν έχουν κρίση. Οι μηδέποτε μετανοήσαντες θα έχουν την κρίση. Αυτοί οι οποίοι δεν επίστευαν εις τίποτε. Και τότε θα πει ο Θεός μας τούτους τους λόγους, πορεύεστε. Δεν θα πει το δεύτερο ευλογημένοι, θα πει το πορεύεστε, φύγετε από μπροστά μου, να μην σας βλέπω. Δεν θέλω να σας αντικρίσω. Μη δικαιολογήστε, διότι η δικαιολογία εις εμέ δεν υπάρχει. Τα έργα σου
τα φανερώνουν το σώμα σου, το οποίο εμόλυνες πάνω στην γη και τώρα είναι μολυσμένο μπροστά μου. Δεν το κράτησες καθαρό. Δεν εφύλαξες τον ναό μου τον Άγιον. Μου μόλυνες τον ναό μου. Τώρα δεν θέλω να σε δω. Πορεύεστε. Φύγετε. Και η Δευτέρα λέξεις του Κυρίου είναι κατηραμένη. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Κατάρα. Φοβερά κατάρα την οποία απευθύνει ο δίκαιος Θεός. Μα καταράται ο Θεός. Εκεί θα καταραστεί. Διότι είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, αλλά είναι και δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του δεν μπορεί να παραβλευθεί, διότι εν δικαιοσύνη θα κρίνει τον κόσμο, διότι δίκαιος είναι και δικαιοσύνας αγάπησεν ο Θεός. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω να σας ακούω. Φύγετε, μην δικαιολογήσετε μπροστά μου. Μα δεν υπάρχουν δικηγόροι εκεί, δικηγόροι οι οποίοι φωνάζουν και δείχνουν 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια και θα σε γλιτώσω. Και κινούν τα χεράκια τους και είναι όλοι έτοιμοι, γνωρίζουν οι πάντες τα νεψίματα. Γνωρίζουν τι θα πει όταν δείξει έτσι 1 εκατομμύριο, όταν δείξει έτσι 2 εκατομμύρια. Δώσε μου, λέγει, και εγώ θα σε δικαιώσω. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοιοι δικηγόροι να δώσουν δικαιοσύνη στους αδίκους. Εκεί υπάρχει πλήρης δικαιοσύνη. Ναι, αδερφοί μου, δικηγόροι εκεί δεν υπάρχουν. Και τότε λέγει, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, πού? Εις το πυρ το αιώνιον, εις την κόλαση, λέγει πρώτον, όπου είναι το πυρ το καιόμενον. Φωτιά η οποία θα κατακαίει χωρίς τέλος. Τιμωρία η οποία δεν ήρθε ποτέ στην διάνοια του σημερινού ανθρώπου ή του ανθρώπου, παντός ανθρώπου, ο οποίος ζει επάνω στην γη. Δεν ξέρει τι θα είπε κόλασης, δι' αυτό πράττει την αμαρτία. Δεν γνωρίζει τι θα είπε να προσβάλλει έναν Θεό, δι' αυτό πράττει την αμαρτία. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Εκείνος πάσα αμαρτία την οποία πράττωμεν, όταν ζητήσουμε το έλεος Του, φορτώνεται όλες τις αμαρτίες μας. Είναι αυτό που είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, όταν τον είδαν τον Κύριο να έρχεται προς τον Ιορδάνη και είπεν, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι το αρνάκι, λέγει, το οποίο θα σηκώσει, λέγει, όλη την αμαρτία του κόσμου. Και όταν εξομολογούμεθα, αδερφοί μου, κάθε μία αμαρτία πέφτει στον όμον του Θεού μας. Εκείνοι οι οποίοι όμως δεν πιστεύουν, εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν το αρνίον των εσφαγμένων, πού θα φτάσουν? Στην αιώνιον κόλαση, λέγει, και τονίζει αιώνιον. Δεν έχει τέλος δηλαδή. Και εκεί στην κόλαση λέγει το πυρ το εξώτερο. Η φωτιά η οποία κατακαίει. Ο Πανάγαθος Θεός έδωκε αυτούς τους λόγους για να έχουμε εμείς μέσα μας ότι υπάρχει και Θεία Δίκη. Μην νομίσουμε ότι πράττωμεν το κακό και δεν υπάρχει κανείς να μας εμποδίσει. Και λένε οι ανόητοι, αν είχε Θεό, λέγει, θα με εμπόδιζεν, άρα δεν υπάρχει. Όταν κάνω αυτό, λέγει, πού είναι ο Θεός?
Σου έδωκε την ελευθερία, παιδάκι μου. Είσαι ελεύθερο να πράξεις το καλό ή το κακό. Ή να μετανοήσεις ή να μη μετανοήσεις. Είναι δικαίωμά σου. Εκείνος είπε, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, ας με ακολουθήσει. Δεν βιάζω κανέναν. Και πορεύονται, λέγει, ούτε εις αιώνιον κόλασιν. Αδερφοί μου, ως εδώ θα αφήσουμε την κόλαση για να είδαμε τον παράδεισο. Παράδεισος. Τι να είναι ο παράδεισος? Ποιος δύναται να κατανοήσει τι είναι ο παράδεισος? Εκεί λέγει, όσοι θα ακολουθήσουν τον Θεόν θα βλέπουν τον Θεόν. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο τρίτον. Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Ξέρεις, αδερφέ μου, να βλέπεις τον Θεό όπως είναι, την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τα τρία πρόσωπα των έναν Θεόν. Ξεύρεις να βλέπεις την Άνω Ιερουσαλήμ, να βλέπεις την απέραντον πλατεία της πόλεως και το χρυσίον το καθαρόν, το οποίο περιγράφει η Αποκάλυψη. Ξεύρεις τι θα πει να γνωρίζεις τα τάγματα τα αγγελικά, να βλέπεις την Ευωδία και τα άνθη του Παραδείσου. Ξεύρεις τι θα πει να είσαι με τον Θεόν, όμοια αυτό εσώμεθα θα γίνομαι θεοί κατά χάρη. Όπως ο σιδηρουργός όταν βάλει το σίδερο μέσα στην φωτιά, είτε φωτιά είναι είτε σίδηρο, δεν το ξεχωρίζεις, διότι είναι και τα δύο όμοια. Και εκείνοι οι οποίοι θα είναι στον παράδεισο θα ομοιωθούν με τον Θεόν κατά χάρη. Ο Θεός θα είναι στην θέση του, αλλά η κληρονόμη του θα είναι όμοιοι με τον Θεόν. Μπορεί να καταλάβεις τι θα είπε παράδεισος όταν εκεί θα χορτάνεις, λέγει, μόνο που θα βλέπεις τον Θεό, εν το οφθήνε με την δόξαν σου, λέγει. Χορταστήσομαι εν το οφθήνε με την δόξαν σου. Θα γεμίζω από χορτασμό, λέγει, μόνο όταν θα σε βλέπω. Θεέ μου, ποιος δύναται να περιγράψει τον παράδεισον? Ποιος δύναται να κατανοήσει τι ετοιμάζει ο Θεός για εκείνους τους οι οποίοι τον αγαπούν? Αναφέρει η Αγία Γραφή ότι στην Αιθιοπία υπήρχε η βασίλισσα Σαβά. 20 λέγει πολλά δια των Σολομώντα. 20 ότι έκτισε ναών με χρυσίον. Έκτισε τον ωραιότερο ναόν του κόσμου. Ήκουσε ότι έχει ο Σολομών πλούτη και θησαυρούς, ότι έχει αδάμαντας και χρυσίων, ότι έχει δόξαν μεγάλη. Και όταν ήκουε αυτά, μέσα της είπε, πρέπει να πάω να δω αυτόν τον άνθρωπο. Και εκίνησε με φρουράν πολλήν και έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Μόλις αντίκρισε την πόλη αυτήν και είδε τα κάλλη της, μόλις είδε τον ναόν του Σολομώντος, μόλις είδε το παλάτι του Σολομώντος και εισήλθε μέσα, είπεν, πολλά οίκουα, αλλά ήσαν ολίγα μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω. Πολλά ήκουσα, του λέγει, αλλά τούτα που βλέπω τώρα δεν τα είδα ποτέ ούτε ήκουσα. Αυτός είναι ο παράδεισος, αδερφοί μου. Ακούμε παράδεισον, αλλά όταν θα τον δούμε θα πούμε, τι έδωσα σε εκείνον τον κόσμο? Δεν εσεβάστηκα αυτά τα οποία ο Θεός μου έδωκε? Γιατί εγώ έφευγα από κοντά του?
Γιατί εγώ αγάπησα την φθαρτήν ζωή, τα φθαρτά, τα πρόσκαιρα και δεν ήθελα αυτά τα οποία βλέπω τώρα. Αχ, να είχα άλλες 100 ζωές, θα τις θυσίαζα, φτάνει να ερχόμουν εδώ. Και απολαμβάνει ο πιστός αυτά τα οποία ήλπιζεν. Εκεί πλέον δεν υπάρχει πίστης. Εκεί υπάρχει θεωρία. Εδώ πιστεύουμε, δεν το βλέπουμε τον Θεό, ελπίζουμε, πιστεύουμε. Εδώ είναι η πίστης. Όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο δεν θα υπάρχει πίστης πλέον. Διότι αυτό το οποίο πιστεύουμε, αυτό θα δούμε. Αυτό θα το ζήσουμε. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε πλέον από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Επίστευα εις τον Θεό μου. Είναι εκείνος ο οποίος είπε, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και θα μείνουμε κοντά στον Θεό αιωνίως. Θα ειδούμε τον Θεό όπως είναι και θα γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Αυτός είναι ο παράδεισος, αδερφοί μου. Και τώρα εις τις ημέρες αυτές όπου ανοίγεται το στάδιο των αρετών, δεν θα προσπαθήσουμε, δεν θα αγωνιστούμε, διότι κάθε φορά που ο Κύριος μας ανατέλει μπροστά μας ευκαιρία αγώνος, πρέπει εμείς να καρπωνόμεθα την ευκαιρία και ο Θεός μας, ο οποίος μας βλέπει, να αγωνιζόμεθα δια την δόξα Του και την αγάπη Του και τον παράδεισό Του, θα μας αξιώσει να τον κληρονομήσουμε. Ό,τι ποθούμε, αυτό θα μας δώσει. Και ήθελε να μας αξιώσει εκ δεξιών Του στην Δευτέραν Του έλευση και την Δευτέραν Του παρουσία. Αμήν.